Και πρέπει να πούμε ότι ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας έδειξε μια εξαιρετική επιμέλεια στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτών των διαδικασιών και μπορεί σήμερα εδώ να παρουσιάσει μπροστά σας και μπροστά μας το αποτέλεσμα αυτής της επιμέλειας, δηλαδή την πρώτη στην πραγματικότητα άδεια υδατοδρομίου που μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή η πρώτη άδεια, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια από τον αγαπητό Πρόεδρο, τον κύριο Διόντου, έχει μέσα της όλα και... ώστε σύντομα τα υδροπλάνα να πούν πράγματι στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Να θεωρήσετε δεδομένη την οποιαδήποτε βοήθειά μου προς την κατεύθυνση αυτή. Με εκτίμηση Στέφανος Σωτηρίου Γκίκας. Και τέλος, από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος, είναι το όργανο εκείνο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα λιμάνια που είναι ανώνυμες εταιρείες. Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος χαιρετίζει και εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια προς την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ στις διοργανωτές της ημερίδας για τη δημιουργία των υδατοδρομίων ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών. Η δημιουργία υδατοδρομίων στον ελληνικό χώρο αποτελεί μια δυναμική οικονομική δραστηριότητα σε μια χώρα σαν τη δική μας, η οποία καταλαμβάνει μια κορυφαία θέση στους παγκόσμιους προορισμούς τουρισμού και κρουαζιέρας. Επιπρόσθετα, η πολυνησιακή μορφή και το τεράστιο μήκος ακτογραμμής της χώρας μας σε σχέση με τη συνολική της έκταση συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης ενός μεγάλου αριθμού υδατοδρομίων και του αντίστοιχου δικτύου μεταφοράς επιβατών και αγαθών. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ, ιδρυτικό μέλος της Ένωσής μας αλλά και σημαντικός προορισμός κρουαζιέρας, ήταν ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που προέβλεψε την αναγκαιότητα της ανάπτυξης του συγκεκριμένου δικτύου ως τη συμπληρωματική και αποδοτική δραστηριότητα του τουρισμού και της κρουαζιέρας. Αγκάλιασε την ιδέα, δραστηριοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στην περαίωση όλων των διαδικασιών και δικαιούται να θεωρείται τώρα το πρωτοπόρο λιμάνι, μέλος της ΕΛΙΜΕ, στην ανάπτυξη των υδατοδρομίων στην Ελλάδα. Στον πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του ΟΛΚΕ, καθώς και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους. Με εκτίμηση, Γιώργος Καστελιάνος, εκτελεστικός διευθυντής. Ακολουθεί η δική μου ομιλία. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε διοικητάρ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πυροσβεστικής, κύριε διοικητά της Τρίτης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Λιμενικού Σώματος, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε καλημέρα, κύριοι Δημοτικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σκοπός της σημερινής ημερίδας είναι να σας παρουσιάσουμε όλες τις πτυχές που αφορούν την πορεία υλοποίησης του project Υδατοδρόμια Υδροπλάνα στην Ελλάδα με έμφαση στο παράδειγμα της Κέρκυρας και της εκδόσεως της πρώτης στην Ελλάδα αδείας λειτουργίας υδατοδρομίου επωνόματι του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ήδη από το Δεκέμβριο του 2014. Ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας και εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου θέσαμε ως βασική προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου στην Κέρκυρα, στους Παξούς και ακολούθως στην Ερίκουσα, τους Οφθονούς και το Μαθράκι. Ο στόχος αυτός ετέθη ήδη από το έτος 2013 στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής του ΟΛΚΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να δραστηριοποιηθούν τα υδροπλάνα στα νησιά μας. Οι πτήσεις των υδροπλάνων θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα μεταφοράς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, των κατοίκων των Παξών αρχικά, αλλά και των Διαποντίων ίσως στη συνέχεια. Επίσης, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Κέρκυρας. Η ειδική μνήμα θα πρέπει να γίνει για τις συνέργειες που θα έχουν τα υδροπλάνα με την κρουαζιέρα. Η βιομηχανία της κρουαζιέρας παρουσιάζει ισχυρές ανωδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα. Τα υδροπλάνα, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας, θα μπορούν να πραγματοποιούν περιηγητικές πτήσεις πάνω από την Κέρκυρα αλλά και πτήσεις στους Παξούς, διαπόντια νησιά και γειτνιάζουσες περιοχές, παρέχοντας στους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων ένα μοναδικό τρόπο να δουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους τα αξιοθέατα του τόπου μας. Ο ΟΛΚΕ με επαγγελματικό σχεδιασμό και σε αγαστή συνεργασία με τον ανάδοχο τεχνικό σύμβουλο κατόρθωσε να αποκτήσει την ιδιοκτησία του την πρώτη επίσημη άδεια υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας.
Η άδεια χορηγήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο οργανισμός Λιμένος άνοιξε λοιπόν την αυλαία των αδειοδοτήσεων υδατοδρομίων στην Ελλάδα και υπό αυτή την έννοια το υδατοδρόμιο Κέρκυρας αποκτά κομβικό ρόλο, καθώς θα αποτελέσει τον πιλότο για τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου υδατοδρομίων σε νησιωτικές, παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό μετά το υδατοδρόμιο Κέρκυρας να αδειοδοτηθούν υδατοδρόμια και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, σε λίμνες όπως η λίμνη των Ιωαννίνων και στην Πάτρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα εκτενές περιφερειακό δίκτυο υδατοδρομίων που θα επιτρέψει τη βιώσιμη λειτουργία των υδροπλάνων στην ευρύτερη περιοχή μας. Η ύπαρξη αδειοδοτημένων υδατοδρομίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη δραστηριοποίηση των υδροπλάνων, καθώς με τις κατάλληλες υποδομές τους θα παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη σε ένα πρωτοποριακό μεταφορικό μέσο. Υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές για τη λειτουργία των υδροπλάνων στην περιοχή μας, καθώς υφίστανται σημαντικές συγκοινωνιακές ανάγκες και για λόγους κοινωνικούς, τουριστικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα αναπτυξιακούς. Όλοι και πρωτοστατώντας τη δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίου στο Ιόνιο, έχει ήδη καταθέσει στην αρμόδια διεύθυνση τον τεχνικό φάκελο και για το υδατοδρόμιο Παξών. Οι έλεγχοι των εγχειριδίων του υδατοδρομίου Παξών έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα διεξαχθεί η επιθεώρηση των χώρων του υδατοδρομίου από την αρμόδια Επιτροπή Υδατοδρομίων και πιστεύουμε ότι εντός Μαρτίου-Απριλίου του τρέχοντος έτους θα έχει υπογραφεί η άδεια του υδατοδρομίου Παξών από τους συναρμόδιους υπουργούς. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κέρκυρας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε με ταχύς ρυθμούς να δημιουργηθούν και τα υπόλοιπα υδατοδρόμια. Οι καθυστερήσεις που υπήρξαν για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κέρκυρας δεν πρέπει να επαναληφθούν. Σημειωτέων ότι η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κέρκυρας κατατέθηκε από τον Όλκε τον Οκτώβριο του 2013. Πέρασε δηλαδή περισσότερος από ένας χρόνος μέχρι να εκδοθεί η άδεια, παρόλο που ο νόμος 41-46 προβλέπει ότι οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 65 και μόνο ημερών. Οι πιο σημαντικές καθυστερήσεις αφορούσαν: πρώτο, τους πουλήμενους ελέγχους για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υδατοδρομίου Κερκύρας. Δεύτερον, τις διαδικασίες ελέγχου των εγχειριδίων του υδατοδρομίου. Τρίτον, στην γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτήθηκε για να εγκριθεί η μετακίνηση της αρμόδιας επιτροπής στην Κέρκυρα για την ενέργεια της επιθεώρησης του υδατοδρομίου. Τα ανωτέρω ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω της συνεργασίας του Όλκη και του αναδόχου του με όλες τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που ασχολήθηκαν με την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κερκύρας και τελικά η άδεια εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Με οδηγό λοιπόν τη γνώση και την ολοκλήρωση των ελέγχων του υδατοδρομίου Κέρκυρας, θα πρέπει πλέον να τηρούνται αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα του νόμου 41-46, ώστε πράγματι εντός χρονικού διαστήματος 65 ημερών να χορηγείται η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Επιγραμματικά, οι χρονικές φάσεις για την αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου είναι κάτωθη. Αφού κατατεθεί η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος με τα εγχειρίδια του υδατοδρομίου, εγχειρίδιο λειτουργίας, εγχειρίδιο ασφαλείας, εγχειρίδιο κατάστασης εκτάκτων αναγκών, business plan, για την αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η αρμόδια διεύθυνση πολιτικού σχεδιασμού ανάπτυξης και αξιοποίησης υδατοδρομίων διαβιβάζει αρμοδίως εντός 5 εργασίμων ημερών αντίγραφο του φακέλου στις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον νόμο. Οι εν λόγω υπηρεσίες, κατόπιν εξέταση του φακέλου επιθεμάτων αρμοδιότητάς τους, αποστέλνουν εντός 25 εργασίμων ημερών την τεκμηριωμένη γνώμη τους για την αποδοχή ή απόρρευση του φακέλου. Στη συνέχεια, η αρμόδια διεύθυνση εντός 10 ημερών χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου και απορρίπτει ή δέχεται αιτιολογημένα ενημερώνοντας τον ετούντα. Στις περιπτώσεις αποδοχής του φακέλου ακολουθεί εντός 20 εργασίμων ημερών η επιθεώρηση του υδατοδρομίου από την αρμόδια Επιτροπή Αδειοδότησης Υδατοδρομίων. Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει την έκθεσή της και εφόσον δεν υπάρχουν ευρήματα και έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκδίδεται εντός 5 ημερών η άδεια υδατοδρομίου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ή κατά περίπτωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δηλαδή, όταν δεν εμπλέκεται λιμάνι, είναι παραδείγματος χάρη μια λίμνη, δεν είναι αρμόδιο. Είναι πάντοτε το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν είναι συναρμόδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι το περιβάλλοντος. Συνολικός λοιπόν απαιτούμενος χρόνος σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα που σας ανέγνωσα είναι 65 εργάσιμες ημέρες.
προτινόμενες τροποποιήσεις του νόμου. Από τη θέση μου ως Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου του ΟΛΚΕ και λόγω της καθημερινής μου ενασχόλησης με το θέμα της αδειοδότησης του διαδρομείου Κερκύρας, έχω σχηματίσει άμεση και ξεκάθαρη άποψη για τους λόγους καθυστέρησης χορήγησης της άδειας. Πέρα λοιπόν από την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του νόμου, όπως σας ανέλησα προηγουμένως, πιστεύω ότι θα βοηθούσε σημαντικά και η τροποποίηση ορισμένων σημείων του νόμου ώστε αυτός να γίνει πιο λειτουργικός. Κύρια σημεία που χρήζουν αλλαγής είναι σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα διενέργειας της επιθεώρησης. Στο άρθρο 39, παράγραφος 6, ορίζεται ότι η Επιτροπή υποχρεώται να προβεί σε επιθεώρηση εκάστοτε υπό αδειοδότηση υδατοδρομείου εντός 20 εργασίμων ημερών κτλ. Μετά την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού στο υδατοδρόμιο Κέρκυρας, ο ΟΛΚΕ ετήθηκε την ενέργεια επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομείων. Προκειμένου όμως η Επιτροπή να μεταβεί στην Κέρκυρα για τον έλεγχο, έπρεπε τα μέλη της, που είναι πενταμελής, ένα εκ των οποίων έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε ομιλητή, είναι ο κ. Φαγιανάκης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, έπρεπε να εξασφαλίσουν την έγκριση μετακίνησής τους, τις δαπάνες δηλαδή μετακίνησης. Δυστυχώς η όλη διαδικασία για την έγκριση μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων, άρα και των μελών της Επιτροπής, απαιτούν κατά κανόνα χρονικό διάστημα περισσότερο του ενός μηνός, κυρίως λόγω καθυστέρησης ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της δαπάνης. Ως εκ τούτου, στην πράξη, δεν είναι εφικτό να διενεργεί το έλεγχο στο χρονικό διάστημα που ο νόμος ορίζει. Το πιθανότερο είναι ότι θα απαιτείται αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα λοιπόν θα μπορούσε να λυθεί αν με τροπολογία του νόμου προβλεφτεί ότι το κόστος για τη μετακίνηση της επιτροπής θα το αναλαμβάνει διαζευτικά ή αποκλειστικά ο ετών ιδιοκτήτης στην άδεια υδατοδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται η έγκριση αυτής της έγκρισης της επιτροπής και πλέον ο απαιτούμενος χρόνος μειώνεται σε τρεις μέρες. Ταυτόχρονα πάβει και η οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου, γιατί τα έξοδα μετακίνησης μπορεί να καλύπτονται από, και διαμονής βεβαίως των μελών της επιτροπής, από τον φορέα που ετήθηκε την άδεια. Στην πράξη, όταν εμείς πτυθήκαμε την έλευση της Επιτροπής και τέθηκε για πρώτη φορά, αναδείχθηκε για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα, επικοινώνησα τότε με τις αρμόδιες διευθύνσεις στα Υπουργεία και προσφέρθηκα ως οργανισμός να καλύψουμε τα έξοδα, αλλά δεν υπήρχε το νομικό καθεστώς εκείνο που μας επέτρεπε να το κάνουμε. Δηλαδή, τα μέλη της Επιτροπής ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μετακίνησή τους και γι' αυτό δεν έγινε και περιμέναμε. Πέραν από 1,5 μήνα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να εγκριθούν τα κονδύλια από τα 5 μέλη της Επιτροπής που είναι μεταφορών, είναι ΙΠΑ, είναι λιμενικό, είναι αστυνομία, είναι διάφορα συναρμόδια υπουργεία από τα μέλη της Επιτροπής. Συνεπώς, αν γίνει αυτή η τροποποίηση, θα λύσει τα χέρια σε όποιον επιθυμεί γρήγορη αδειοδότηση. Για την ασφαλιστική κάλυψη, στο άρθρο 46 αναφέρεται ότι το υπεύθυνο της λειτουργίας του διαδρομού υποχρεώνεται να καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση, αναγνωρισμένο φορέα κτλ. Την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του διαδρομίου. Το ζήτημα που έχει προκύψει είναι πρακτικής σημασίας. Μια ασφαλιστική εταιρεία για να καλύψει ένα υδατοδρόμιο θα πρέπει ευνόητα να γνωρίζει ποιους κινδύνους θα ασφαλίσει και γιατί ύψους ασφαλιστικά ποσά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ως τώρα ο νόμος δεν τα προκαθορίζει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη πριν την έκδοση της άδειας. Τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα πριν την έκδοση της άδειας, ώστε με τη σειρά του ιδιοκτήτης να δύναται να πάρει προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες και τελικά να ασφαλίσει το υδατοδρόμιο πριν την έναρξη λειτουργίας του. Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 46, παράγραφος 1 του νόμου, ώστε τα ασφαλιστικά ποσά καθώς και το εύρος των υποχρεωτικώς καλυπτόμενων κινδύνων του υδατοδρομίου να καθορίζονται αρμοδίως για να καθίσταται εφικτή η έγκαιρη ασφαλιστική κάλυψη του υδατοδρομίου. Για την ευθύνη του ιδιοκτήτη. Στο άρθρο 41, παράγραφος 2 του νόμου, προβλέπεται ότι ο κάτοχος αδείας λειτουργίας μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου τη διοίκηση και λειτουργία του υδατοδρομίου, παραμένοντας υπεύθυνος ο ίδιος έναντι των αρχών για οποιοδήποτε κίνδυνο. Το κάθε λιμενικό ταμείο, οργανισμός λιμένος ή κάθε δήμος που αποφασίζει να αποκτήσει άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι, στη λίμνη που τη χάνει διαχειριστής, το κάνει προκειμένου να εξασφαλίσει μια σημαντική υπεραξία από τη λειτουργία των υδροπλάνων στον τόπο του. Ο προβληματισμός αφορά το επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ελάτε μπροστά. Ο προβληματισμός που αφορά το επίπεδο των ευθυνών που ο νόμος ορίζει ότι θα έχει ο ιδιοκτήτης της άδειας ενός υδατοδρομίου όταν παραχωρήσει η ιδιωτική εταιρεία ενός υδατοδρομίου τη λειτουργία του. Ορθά λοιπόν τα λιμενικά ταμεία που κυρίως ενδιαφέρονται επισημαίνουν ότι δεν διαθέτουν ούτε την εξειδίκευση, ούτε το απαιτούμενο και εκπαιδευμένο προσωπικό για να λειτουργήσει το υδατοδρόμιο και ως εκ τούτου αντικειμενικά δεν δύναται να είναι υπεύθυνοι έναντι των αρχών για την τήρηση όλων των όρων
που προβλέπονται από τον νόμο για τη λειτουργία του υδαταδρομείου. Για τον λόγο αυτό, κάνουν εφαρμογή του δικαιώματος που τους δίνει ο νόμος και επιλέγουν έμπειρη εταιρεία ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια το υδαταδρομείο. Επισημαίνουμε λοιπόν ότι η εταιρεία που θα αναλάβει τη διοίκηση και λειτουργία του υδαταδρομείου τους, αφού ούτως ή άλλως βάσει του νόμου ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, αυτή αντικειμενικά θα πρέπει να είναι υπεύθυνη εναντί των αρχών. Έμεσα ο νόμος λύνει το θέμα, διότι αναφερόμενος στις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση παράβασης, αναφέρει ότι κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας και των από τις οικίες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου κτλ. Επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις και βαρύνει απευθείας και αποκλειστικά το φορέα λειτουργίας υδατοδρομείου. Σύμφωνα με τα νοτέρα από νομικής πλευράς, το θέμα καλύπτεται καθώς σε κάθε νομολογία ισχύει ο κανόνας ότι το ειδικό υπερισχύει του γενικού. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το άρθρο 53 για τις κυρώσεις, που είναι το ειδικό άρθρο της απόδοσης των ευθυνών, υπερισχύει του γενικού, του άρθρου 41, που αναφέρεται στη γενική ευθύνη. Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο θέμα λόγω της νομικής εξειδίκευσής του συνεχίζει να δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους φορείς που επιδιώκουν άδεια λειτουργίας, οργανισμούς, λιμένες, λιμενικά ταμεία, δήμους κτλ., προτείνω ως βέλτιστη λύση την τροπολογία του άρθρου 41 παράγραφος 2, ώστε να αποσαφηνίζεται ότι ο νομοθέτης ορίζει υπεύθυνο τον ιδιοκτήτη του υδατοδρομείου όχι για να του καταλογίσει κυρώσεις, αλλά για να του δώσει υποχρεωτικά εποπτικό ρόλο, ώστε να έχει το δικαίωμα να ελέγχει το φορέα διαχείρισης του υδατοδρομείου και να εξασφαλίζει ίσους όρους παροχής υπηρεσιών σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο. Ως εκ τούτου, προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση του άρθρου 41, παράγραφος 2, και πλέον θα, η τροποποίηση θα γίνει ως ακολούθως. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και η εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομείου, διατηρώντας ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του υδατοδρομείου, τον εποπτικό και ελεκτικό ρόλο προς το φορέα λειτουργίας του υδατοδρομείου για την τήρηση όλων των όρων που προβλέπονται από το παρόν και την άδεια, καθώς και για την ενημέρωση των εμπλεκομένων αρχών με τη γνωστοποίηση αυτές των στοιχείων του νέου εκμεταλλευτή διαχειριστή. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, μετά την απόκτηση της άδειας του πρώτου υδατοδρομείου στην Ελλάδα, μελετά στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού στόχου για πολυεπίπεδη ανάπτυξη του Λιμένα Κέρκυρας την προοπτική δημιουργίας και ελικοδρομείου στο λιμάνι της Κέρκυρας. Η ύπαρξη ελικοδρομείου μαζί με το υδατοδρόμιο μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές συνέργειες, καθώς τα ελικόπτερα θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα αεροπλάνα, δεδομένου ότι οι χωρητικότητες τους διαφέρουν. Τα ελικόπτερα ξεκινούν από χωρητικότητα 2 θέσεων, ενώ τα αεροπλάνα φτάνουν στις 19 θέσεις. Η προσθήκη του ελικοδρομείου θα καταστήσει αδιαφυσβήτητα τον Λιμένα Κέρκυρας την πληρέστερη πύλη εισόδου-εξόδου σε ολόκληρη τη χώρα. Από πλευράς προσβασιμότητας, καθώς οι επιβάτες, τουρίστες, μόνιμοι κάτοικοι, επαγγελματίες και ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν και να αναχωρούν από το λιμάνι της Κέρκυρας με τις μέγιστες δυνατές επιλογές διαθαλάσσης, οδικός και από αέρος. Στο σημείο αυτό να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια που έχουν, διαθέτουν ελικοδρόμιο όπως είναι του Πειραιά, δεν έχουν όμως υδατοδρόμιο. Ούτε πρόκειται να αποκτήσει ο Πειραιάς, γιατί δεν έχει χωροθετηθεί ακόμη ο τόπος του υδατοδρομείου στην Αττική και σε κάθε περίπτωση όταν χωροθετηθεί δεν προβλέπεται να είναι εντός του λιμένα Πειραιώς. Συνεπώς, το λιμάνι της Κέρκυρας, εφόσον αποκτήσει ελικοδρόμιο, θα είναι το πληρέστερο συγκοινωνιακά λιμάνι της Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, η ύπαρξη και η σημασία των υδροπλάνων στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή του Ιωνίου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου και θα επιλύσει οριστικά προβλήματα προσβασιμότητας αλλά και επικοινωνίας μεταξύ περιοχών που σήμερα φαντάζει αδύνατη. Φανταστείτε ένα δίκτυο υδατοδρομείων που θα συνδέει λίμνες όπως των Ιωαννίνων, της Καστοριάς κτλ. Με νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, που θα συνδέει τα νησιά του Ιωνίου με τα Ιωάννινα, την Πάτρα και αργότερα τον Πρίνεζη και τον Μπάρη και περιοχές της Αλβανίας με τα νησιά της Δωδεκανήσου, αυτά που θα συνδέονται τη Δωδεκάνησο με την Κρήτη ή τις Κυκλάδες, περιοχές της Πελοποννήσου με τα νησιά του Ιωνίου και την Πάτρα και άλλα πολλά. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, απολύτως αναπτυξιακός για τους φορείς που εκπροσωπείτε, αλλά και της Ελλάδος, θα πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε και στη συνεργασία να συμβάλλουμε ώστε το δίκτυο αυτό να δημιουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, και τούτο θα συμβεί μόνο εφόσον και όταν εσείς,
αποφασίσετε να ξεκινήσετε τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες ώστε να αποκτήσετε αδειοδοτημένα υδατοδρόμια στην περιοχή σας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα είναι αρρωγός σας στην προσπάθεια αυτή και θα σας παράσχει δια του Τεχνικού του Συμβούλου κάθε βοήθεια και τεχνογνωσία οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Κυρίες και κύριοι, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας κατάφερε να πρωτοπορήσει πανελλαδικά να λάβει επ' ονόματι του την πρώτη άδεια υδατοδρομίου. Τούτο οφείλεται πέραν της γενικότερης απόφασής του και στη συμβολή, και στη συμβολή συγκεκριμένων προσώπων, όπου χωρίς την εργώδη προσπάθειά τους, ο στόχος αυτός δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Και τούτο το λέγω με τα λόγου γνώσεως, διότι είχα την τύχη να ζήσω την εξέλιξη της όλης διαδικασίας επί μακρόχρονικό διάστημα και επί καθημερινής βάσεως. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών, κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, και τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας, κύριο Μιλτιάδη Βαλβιτσιώτη, τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντινάβαρχο Αθανάσιο Αθανασόπουλο, τον διοικητή της ΗΠΑ, κύριο Δημήτριο Κούκη, την πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Βουλευτή Κέρκυρας, κύριε Άντζελα Κερέκου, καθώς και τον παριστάμενο αρχιπλήρχο του Λιμενικού Σώματος, κύριο Νικόλαο Σπανό, καθώς και τον κεντρικό λιμενάρχη Κέρκυρας, κύριο Σπύρο Κοντομάρη. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΟΛΚΕ και σημερινό ομιλητή, κύριο Αναστάσιο Γκόβα. Χωρίς την καθοριστική συμβολή, βοήθεια και επαγγελματισμό που τον διακρίνει, θα ήταν αδύνατη η αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κέρκυρας, καθώς και η ενεξελίξη αδειοδότηση του υδατοδρομίου Παξών. Παράλληλα, η όλη προσπάθεια και η ευτυχής κατάληξη του εγχειρήματος θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς την καθοριστική συμβολή, εργώδη εργασία και προσπάθεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας και των ελαχίστων εργαζομένων στον οργανισμό, οι οποίοι με άπειρες εργατόρες στήριξαν την προσπάθεια και ανέχτηκαν πολλές φορές την ένταση, την εξαντλητική εργασία και συνέβαλαν καθοριστικά στην υπερκέραση καθημερινών και σημαντικών προσκομμάτων, δυσκολιών, κολεσεριών και υγιένη εμποδίων, τα οποία επί 5 μήνες ταλαιπώρησαν τον οργανισμό και κυριολεκτικά μας εξουθένωσαν και σωματικά και ψυχικά. Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστώ την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο, ο οποίος από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, καθώς και όλοι οι συνεργάτες του, κατέστησαν αλληλέγγυοι και πίστεψαν στην προσπάθεια ανάπτυξης υδατοδρομίων στην περιοχή και με αποφασιστική προσωπική τους πολιτική βούληση αγκάλιασαν την προσπάθεια του ΟΛΚΕ και συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνδιοργάνωση, υλοποίηση και πραγμάτωση της σημερινής ημερίδας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πιστεύω και ελπίζω πως η διοργάνωση της σημερινής ημερίδας και η συμμετοχή σας σε αυτήν θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία και προσπάθεια που όλοι μας καταβάλουμε υπ' ωφελία του τόπου και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας και θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για όποια βοήθεια κρίνεται επιβεβλημένη. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Σκορδίλη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, να λάβει το λόγο. Καλή σας μέρα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ για να παρακολουθήσετε την ημερίδα για τα υδατοδρόμια. Η παρέμβασή μου στην ουσία θα διαπραγματευτεί το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας. Όπως θα ακούσατε και από τον κύριο Περιφερειάρχη, υπάρχουν ζητήματα εύλογα τα οποία αφορούν τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας. Αυτό συμβαίνει βέβαια με όλα τα αναπτυξιακά έργα τα οποία στη φάση του σχεδιασμού τους πάντα υπάρχει ανησυχία ποια θα είναι η παρέμβασή τους στο περιβάλλον και ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα στο οποίο θα λειτουργήσουν. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, για να πω την αλήθεια, στο να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ένα τέτοιο έργο. Και αυτό διότι δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από τη λειτουργία των υδατοδρομίων. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Άρα δεν έχουμε στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά για να πούμε με βεβαιότητα, να προβλέψουμε δηλαδή ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όμως υπάρχουν
δύο πράγματα πολύ συγκεκριμένα, δύο άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η παρέμβασή μου. Το ένα πολύ σημαντικό είναι η περιβαλλοντική μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου, και το άλλο είναι η διεθνής εμπειρία που υπάρχει από τη λειτουργία υδατοδρομίων σε περιοχές του κόσμου που αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Επιτρέψτε μου δύο λόγια να σας δώσω το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για να καταλάβετε με ποιο τρόπο λειτουργούν αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησε και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από τα δημόσια έργα. Μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική να εκπονηθεί κατά την φάση αδειοδότησης ενός οποιοδήποτε έργου ή μιας δραστηριότητας, προκειμένου να προδιαγράψει, να εντοπίσει και στο τέλος να εντοπίσει ποιες θα είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το έργο στο περιβάλλον και να προτείνει λύσεις, να δώσει δηλαδή ένα πλαίσιο λειτουργίας του έργου ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές, βλέπετε στη διαφάνεια, μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταρχήν περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση της χρήσης γης και την υφιστάμενη κατάσταση του έργου στη φάση του σχεδιασμού, περιγράφει όλο το οικοσύστημα σε σχέση με τι περιλαμβάνεται στην περιοχή αυτή που θα υλοποιηθεί ένα έργο ή μια δραστηριότητα. Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, να προσπαθήσει να προβλέψει ποιες θα είναι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εν τέλει πώς αυτές θα αντιμετωπιστούν. Στο τέλος δηλαδή, μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και επίσης πολύ κρίσιμο είναι στην επόμενη διαφάνεια το τελευταίο, ότι οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση μια τέτοια μελέτη προβλέπει και ένα σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί προβλέπει τους τρόπους που θα παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα κατά τη φάση κατασκευής ή λειτουργίας ενός έργου για το πού βρίσκονται οι προβλέψεις σε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό σαν γενικό πλαίσιο σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην αδειοδοτική διαδικασία γνωρίζετε ήδη ότι έχει εκδοθεί απόφαση περιβαλλοντικών έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για το υδατοδρόμιο στο λιμάνι της Κέρκυρας. Η διεθνής εμπειρία από τα υδατοδρόμια είναι κυρίως στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία, και πολύ πρόσφατα και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Σκωτία και στη Μάλτα, έχουν χρησιμοποιηθεί υδατοδρόμια και υπάρχει μια ας πούμε διεθνής εμπειρία από τη χρήση τους και σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συνιστώσεις οικονομικές, κοινωνικές κλπ. Των υδατοδρομίων. Εδώ βλέπετε στην ουσία της υφιστάμενης χρήσης του λιμένα της Κέρκυρας. Τα υδατοδρόμια το υδατοδρόμιο προγραμματίζεται σε αυτή την περιοχή που είναι το Πορτοκαλί. Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις είναι όπως περιγράφονται στο χάρτη. Και με βάση αυτό προσπαθεί η περιβαλλοντική μελέτη να προδιαγράψει ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Κατά τη φάση κατασκευής, ουσιαστικά, επειδή δεν πρόκειται για σοβαρές κατασκευές, έργα πολιτικού μηχανικού κλπ., ουσιαστικά είναι βέβαιο ότι οι κατασκευαστικές εργασίες δεν πρόκειται να έχουν πολύ μεγάλη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και θεωρείται ότι θα είναι πολύ στην ουσία ήπιας μορφής οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή. Κατά τη φάση της λειτουργίας υπάρχουν διάφοροι τομείς του φυσικού περιβάλλοντος που εξετάζουμε στη μελέτη. Ας ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, που είναι η ποιότητα του θαλάσσιου υδάτους, δηλαδή των υδατικών πόρων. Στην ουσία υπάρχουν δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι η ρήπη από τα υδροπλάνα
Και το άλλο είναι η πιθανή ρήπη που θα διαρρεύσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον από το χώρο που θα γίνεται η συντήρησή τους και η επισκευή τους. Ουσιαστικά, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, γνωρίζουμε ότι η εξάτμιση από τους κινητήρες των υδροπλάνων εκτονώνεται απευθείας στον αέρα σε αρκετή απόσταση από το χώρο του υδατοδρομίου. Επομένως, θεωρείται ότι είναι πολύ μικρή η συνεισφορά τους σε επίπεδα ρήπανσης των υδάτων. Επίσης, τα υδροπλάνα, σε αντίθεση με άλλα πλωτά μέσα, δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μείγματος νερού και πετρελοειδών, γιατί ο τρόπος που λειτουργούν δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο για ανάμιξης πετρελοειδών μαζί με το νερό. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι ότι τα υδροπλάνα, επειδή στην ουσία δεν βρίσκονται στη θάλασσα, βρίσκονται στη θάλασσα πολύ μικρό χρόνο της λειτουργίας τους, δεν απορρίπτουν λίμματα στη θάλασσα σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα πλωτά μέσα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι στα υδροπλάνα δεν γίνεται χρήση τοξικών υφαλοχρωμάτων που συμβαίνει στα υπόλοιπα πλωτά μέσα, άρα δεν έχουμε θέματα τοξικότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, σημαντικό είναι ότι οι έλικες των υδροπλάνων δεν έρχονται σε επαφή με το θαλάσσιο νερό όπως γίνεται με τα υπόλοιπα πλωτά μέσα, άρα δεν έχουμε και θέματα ανάμιξης του νερού και ενδεχομένως κινδύνους για την αλλίωση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι η ποιότητα, ο τύπος του καυσίμου που χρησιμοποιούν τα υδροπλάνα, που είναι ο τύπος, το Jet Α1, δεν περιέχει ένα τοξικό συστατικό, τον μέθυλο τριβουτανικό εθέρα, που υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα πλωτά μέσα και στα πλοία, και άρα οποιοδήποτε ατύχημα ή διαρροή δεν περιέχει αυτή την τοξική ουσία που υπάρχει στα υπόλοιπα πλωτά μέσα. Όλα αυτά ήταν θέματα που αφορούσαν πιθανή διαρροή ρήπων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα, από τη στιγμή που τα υδροπλάνα στην ουσία σβήνουν τις μηχανές, είναι πολύ μικρή η επίδρασή τους κοντά στην περιοχή που υπάρχει το υδατοδρόμιο. Το ακουστικό περιβάλλον είναι ίσως το πιο κρίσιμο θέμα και ο θόρυβος από τη λειτουργία ενός υδατοδρομίου. Οι μελέτες γράφουν ότι ουσιαστικά ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία των υδροπλάνων προέρχεται από τις μηχανές τους, από την οδική κυκλοφορία που θα προκύψει από την παρουσία ενός υδατοδρομίου και τον κόσμο που πηγαίνει έρχεται για να χρησιμοποιήσει το υδροπλάνο σαν μεταφορικό μέσο, και τις εγκαταστάσεις συντήρησης των υδροπλάνων. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι επιβαρύνσεις στο θόρυβο της περιοχής που γειτνιάζει το υδατοδρόμιο. Υπάρχει ένας πίνακας, επειδή ο θόρυβος είναι ίσως το πιο κρίσιμο θέμα. Υπάρχει ένας πίνακας που καταγράφει την ένταση σε ντεσιμπέλ διαφόρων δραστηριοτήτων. Κοιτάξτε ότι το jet ski έχει 110 ντεσιμπέλ, όταν και κάποια άλλα ενδιάμεσα, το ταχύπλο έχει από 65 έως 75, ενώ το υδροπλάνο κατά τη διάρκεια της αποθαλάσσωσης και μόνο για 20 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που αποθαλασσώνεται, έχει ένταση περίπου γύρω στα 75 ντεσιμπέλ, που είναι ένας ενοχλητικός μενθόρυβος, αλλά όπως θα δείτε και κατά τη φάση της αντιμετώπισης θεωρείται ότι είναι για σύντομο χρονικό διάστημα και εν τέλει δεν είναι τόσο επιβαρυντικός. Στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ακριβώς επειδή, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν πολλοί ρήποι που από τα υδροπλάνα να διαρρέουν προς το θαλάσσιο περιβάλλον, ουσιαστικά η επιβάρυνση θεωρείται ότι είναι πολύ, πολύ χαμηλή. Ένα κρίσιμο θέμα είναι ότι και το βύθισμα των υδροπλάνων είναι μικρότερο από 30 cm μέσα στο νερό, επομένως η όχληση που μπορεί να υπάρχει στο οικοσύστημα του θαλάσσιο είναι και αυτή πολύ μικρή. Προχωράτε. Και όλα αυτά μαζί, όταν αναχθούν στο επίπεδο της υγείας, αφού όλη αυτή η ρήπανση ουσιαστικά είναι πολύ χαμηλή, ουσιαστικά και στο επίπεδο της υγείας θεωρείται ότι δεν προξενούν ιδιαίτερα προβλήματα, και ακόμα και οι περιπτώσεις ατυχημάτων δεν μπορούν να προκαλέσουν ενώ διαρροές από τα καύσιμα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον το θαλάσσιο. Προχωράτε στην επόμενη.
Πάμε τώρα όλα αυτά τα οποία καταγράφει η περιβαλλοντική μελέτη ως πιθανούς κινδύνους, να δούμε πώς η ίδια η μελέτη τα προτείνει ως τρόπους αντιμετώπισης και προφανώς δεσμεύουν τον ΟΛΚΕ που θα λειτουργήσει το υδατοδρόμιο ως υποχρεώσεις, ως όρους και προϋποθέσεις απαραίτητους για τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Σε σχέση με, με τη ρήπανση των υδάτινων πόρων, προτείνονται κάποιοι όροι για την απαγόρευση απόρριψης στερεών υγρών αποβλήτων στη θάλασσα. Αυτό είναι προφανές, αλλά δεν αρκεί μόνο να το λέμε. Πρέπει να βρείτε και τρόπους, εσείς που διαχειρίζεστε το υδατοδρόμιο, πώς αυτό θα γίνει ξεκάθαρο και στο προσωπικό, αλλά και στους πολίτες που θα χρησιμοποιούν το υδροπλάνο ως μεταφορικό μέσο, πώς θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα απορρίπτουν υγρά ή στερεά απόλυτα στη θάλασσα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η ανακύκλωση των απορριμμάτων. Θα πρέπει να ενισχύεται η ανακύκλωση και επιπλέον θα πρέπει, ειδικά κατά στο χώρο συντήρησης των υδροπλάνων, θα πρέπει να τηρείται πολύ ξεκάθαρο πρωτόκολλο ώστε οι εκπλήσεις από τη συντήρηση να μην διοχετεύονται στον υδάτινο αποδέκτη και οπωσδήποτε να συγκεντρώνονται και να στέλνονται για βιολόγηση, μάλλον στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης, υποθέτω, για να γίνει η επεξεργασία των λιμάτων πολύ αποτελεσματική. Σε σχέση με την ατμόσφαιρα, με την επιβάρηση της ατμόσφαιρας, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις, άρα στην ουσία ίσως να σβήνουν οι μηχανές λίγο πιο πριν, ώστε να μην φτάνει το καυσαέριο στις περιοχές κοντά εδώ. Σε σχέση με το θόρυβο, επειδή η μελέτη λέει ότι ο θόρυβος είναι 75 δεσιμπέλ σε 300 μέτρα απόσταση, αλλά ακριβώς αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που κρατάει αυτός ο θόρυβος ουσιαστικά δεν διαφέρει από ένα ταχύπλοιο σκάφος, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά τα μέτρα που προτείνονται είναι κυρίως να υπάρχει πολύ σαφές χρονοδιάγραμμα με τις πτήσεις, ώστε τουλάχιστον να σέβεται η ΟΛΚΕ τις ώρες κοινής ησυχίας, τουλάχιστον να μην πετάνε τα υδροπλάνα ώρες κοινής ησυχίας. Θεωρείται ότι αυτός ο θόρυβος θα είναι υποφερτός και ανεκτός, αρκεί να μην είναι ώρες που είναι εκτός, να μην είναι ώρες κοινής ησυχίας. Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα δεν είναι πολύ μεγάλες, απλά όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία από ρήπανση, από λίμματα, στην ουσία εξασφαλίζει και το οικοσύστημα. Ειδικά για την ποιότητα του θαλασσινού νερού, αυτό που προβλέπει η μελέτη και είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι, ναι μεν, δεν είναι πολύ πιθανή η ρήπανση από τα ενδεχόμενα απόβλητα των υδροπλάνων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ συχνό και πολύ σταθερό πρόγραμμα παρακολούθησης όλων των φυσικοχημικών παραμέτρων στη θάλασσα, στην κοντινή περιοχή και στην ευρύτερη. Αυτό που προτείνεται είναι να γίνονται συνεχώς, τουλάχιστον κάθε δίμηνο την θερινή περίοδο, αλλά ίσως λίγο πιο σπάνια το χειμώνα, 1-2 φορές το χειμώνα και 3-4 φορές το καλοκαίρι, την περίοδο αιχμής να γίνονται συνεχώς μετρήσεις ποιότητας θαλασσινού νερού. Να μετρώνται όλες οι πιθανές φυσικοχημικές παράμετροι, παράδειγμα η θολερότητα του νερού, η παροχή οξυγόνου και μερικές άλλες κρίσιμες παράμετροι, και αυτό να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα και κυρίως από τα ίδια σημεία και την ίδια χρονική στιγμή, ας πούμε κάθε πρωί ή κάθε απόγευμα, αλλά να υπάρχει ένα σαφές πρόγραμμα για να μπορούν τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Επίσης, το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται και για το θόρυβο. Θα πρέπει συνεχώς να γίνονται μετρήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον υπάρχει μια παρακολούθηση όλης της διαδικασίας. Αυτά που σας παρουσίασα είναι ό,τι προβλέπει η περιβαλλοντική μελέτη. Επειδή όμως, όπως σας είπα και πριν, δεν φτάνει μόνο να εμπιστευτούμε την περιβαλλοντική μελέτη. Η περιβαλλοντική μελέτη είναι προφανώς ένα επιστημονικό πόνημα, το οποίο στηρίζεται στις προδιαγραφές λειτουργίας των υδροπλάνων,
αλλά απ' την άλλη μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι και εξειδανικευμένη, ότι είναι, παρουσιάζει τα πράγματα πολύ καλύτερα από ότι είναι. Καλό είναι το σύστημα αυτό να το παρακολουθούμε διαρκώς για να διαπιστώνουμε και να επαληθεύουμε ότι πράγματι τηρούνται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Όμως, επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας παρουσιάσω και δύο επιστημονικές έρευνες που έγιναν σε δύο περιοχές που χρησιμοποιούνται τα υδροπλάνα πάρα πολλά χρόνια. Η μία είναι στο Σακραμέντο, στις λίμνες του Σακραμέντου που χρησιμοποιούνται τα υδροπλάνα ως μεταφορικά μέσα πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια μελέτη που έκανε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η λειτουργία πλέον και όχι η πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργήσουν τα αεροπλάνα. Και με συγχωρείτε που είναι στα αγγλικά, απλά όπως ήταν το πήρα copy-paste. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα των υδάτων, στην ποιότητα του εδάφους, στην ποιότητα στο οικοσύστημα, στην αλία, στην υδρολογία, είχαμε καμία επίπτωση πρακτικά ως λειτουργία των υδροπλάνων τόσα χρόνια. Το μοναδικό θέμα που προέκυψε ήταν για το θόρυβο, αλλά αυτή η έρευνα λέει ότι ήταν ο θόρυβος παρόμοιος με αυτό που δημιουργείται από ένα μεγάλο ταχύπλο. Αυτό ήταν το πακέτο των παρατηρήσεων, των επιστημονικών μελετών που προέκυψαν για την περιοχή του Σακραμέντο. Και στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε άλλη μια επιστημονική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των υδροπλάνων στη Μάλτα, που είναι μια εταιρεία, η Harbour Air Malta, η οποία λειτουργεί πολλά χρόνια, και μια επίσης επιστημονική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην ουσία η λειτουργία του υδατοδρομίου δεν επιβάρυνε το περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας. Θεώρησε, και το επισημαίνω αυτό με κίτρινο, ότι ο θόρυβος μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε κάποια περιβάλλοντα, αλλά και πάλι η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό και δεν μπορεί αυτό το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί ο θόρυβος είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και οι συντάκτες αυτής της έρευνας θεωρούν ότι εάν διαχειριστούμε σωστά το θέμα των υδροπλάνων, στην ουσία δεν θα έχουμε, θεωρούν ότι θα είναι και πλεονέκτημα για την Ευρώπη η χρήση των υδροπλάνων σχετικά με όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο Όλκε, από ό,τι γνωρίζω, έχει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. ΙΜΑΣ, αν δεν κάνω λάθος, έχετε το ΙΜΑΣ ή το 14001. Το 14001. Έχετε ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο αυτό από μόνο του μπορεί να λειτουργήσει σαν βάση για το ISO 14001 είναι ακόμα πιο απαιτητικό σε σχέση με αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική μελέτη. Σας βάζει ήδη σε μια διαδικασία να μετράτε περιβαλλοντικές παραμέτρους κάθε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και έχετε και τους επιθεωρητές που έρχονται και σας ελέγχουν κάθε χρόνο. Άρα θα πρέπει να ενσωματώσετε τους περιβαλλοντικούς όρους που σας επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο η άδεια λειτουργίας με το σύστημα 14001 που έχετε, ώστε να εξασφαλιστεί από κάθε πλευρά ότι αυτά τα οποία προδιαγράφει η μελέτη θα τηρηθούν και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, υπάρχει ένα έντυπο στο φάκελο που έχετε λάβει για πιθανές τοποθετήσεις ή ερωτήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, για μια δήλωση συμμετοχής σας, ώστε να τοποθετηθείτε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε μετά το διάλειμμα. Θα σας παρακαλούσα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα να καταθέσετε στη γραμματεία αυτές τις δηλώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, την διάθεσή σας για να ομιλήσετε μετά. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Γκόβα, εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης του Υδατοδρομίου Κερκύρας Υδατοδρόμια Βορείου Ιωνίου ΕΠΕ, να λάβει το λόγο. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του ΟΛΚΕ, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω
την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας για τη σημαντική πρωτοβουλία τους να συνδιοργανώσουν ημερίδα με θέμα τα υδατοδρόμια στην Ελλάδα ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών, η εμπειρία του Ιωνίου. Πολύ εύστοχος ο τίτλος της ημερίδας, γιατί όντως τα υδατοδρόμια με τις υποδομές τους αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των υδροπλάνων και βέβαια η εμπειρία του Ιωνίου με τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2004 έως και το 2008 απέδειξε στην πράξη ότι τα υδροπλάνα μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσω λοιπόν παρουσιάζοντάς σας μια σειρά θετικών στοιχείων που αναδείχθηκαν από την εμπειρία του Ιωνίου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για τη νέα προσπάθεια λειτουργίας των υδροπλάνων που ξεκίνησε μετά την ψήφιση του νόμου 41-46 το 2013 και πάλι από το Ιόνιο, να το επισημάνουμε αυτό, με την αντιοδότηση του πρώτου υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας. Η εμπειρία του Ιωνίου θα τη χωρίσουμε σε δύο χρονικές φάσεις. Η πρώτη αφορά την περίοδο 2004 έως 2008, κατά την οποία τα υδροπλάνα δραστηριοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Είχαν ως κύρια βάση τους την Κέρκυρα, στη Μαρίνα των Γουβιών, οι περισσότεροι από εσάς θα το γνωρίζετε, και πραγματοποιούσαν πτήσεις προς τους Παξούς, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, την Πάτρα, τη λίμνη των Ιωαννίνων και το Πρίντεζι της Ιταλίας. Υπήρξε δηλαδή περίοδος που γινόταν πτήση από το Πρίντεζι της Ιταλίας στην Κέρκυρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι με ένα εύκολο και ασφαλή τρόπο να μετακινούνται τουρίστες, ειδικά οι Ιταλοί, που έχουν και το ειδικό δέσμο με τα νησιά του Ιωνίου, για τις διακοπές τους. Παρά τον πιλωτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος, δόθηκαν σαφή δείγματα γραφής της αξιοπιστίας των υδροπλάνων, καθώς κατά την πενταετή περίοδο λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15.000 πτήσεις και μετακινήθηκαν περί τους 180.000 επιβάτες, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα ασφαλείας πτήσεων αλλά και λειτουργίας των υδατοδρομίων. Το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι ότι οι κάτοικοι των νησιών του Ιωνίου αλλά και οι τουρίστες που χρησιμοποίησαν τα υδροπλάνα ωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την δραστηριοποίηση των ευέλικτων αυτών μέσων μεταφοράς. Ως πρώτο λοιπόν θετικό στοιχείο από την εμπειρία του Ιωνίου καταγράφεται η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το υδροπλάνο είναι ένα απόλυτα ασφαλές πτητικό μέσο το οποίο μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη λύση ως συμπληρωματική συγκοινωνιακή επιλογή ιδίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο. Και ανέφερα τη λέξη έμπρακτη και όχι την απόδειξη γιατί φαντάζομαι το γνωρίζετε ήδη, το είπαν και οι προηγούμενοι που μιλήσαν συνομιλητές μας ότι τα υδροπλάνα λειτουργούν σε άλλες χώρες του κόσμου όπως είναι ο Καναδάς, Αμερική, Μαλδίβες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και είναι αποδεδειγμένο απόλυτα με επίσημα στατιστικά επιστημονικά στοιχεία ότι το υδροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Απλά επιβεβαιώθηκε και από την εμπειρία του Ιωνίου κατά την πενταετή περίοδο που σας ανέφερα. Το δεύτερο θετικό στοιχείο από την εμπειρία του Ιωνίου που πρέπει να αξιολογήσουμε και για το μέλλον αφορά την ευκολία στην επιλογή των χώρων όπου κατασκευάστηκαν τα υδατοδρόμια και το χαμηλό κόστος που απαιτήθηκε. Τα υδατοδρόμια εκείνης της περίοδου, όπως θα δείτε και στις διαφάνειες που θα σας παρουσιάσουμε, λειτουργήσαν τόσο σε λιμάνια, το κεντρικό υδατοδρόμιο ήταν, τόσο σε λιμάνια όπως στους Παξούς και στο λιμάνι της Πάτρας, όσο και σε μαρίνες, όπου εδώ το κεντρικό υδατοδρόμιο ήταν στη Μαρίνα των Γουβιών, αλλά υπήρχε υδατοδρόμιο και στη Μαρίνα της Λευκάδας, και βέβαια στη λίμνη των Ιωαννίνων. Μία σαφής απόδειξη ότι τα υδατοδρόμια μπορούν να λειτουργήσουν απλά και ευέλικτα όπου υπάρχει υδάτινο στοιχείο και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος αφού δεν απαιτούνται βαριές κατασκευές ούτε ακριβή εξοπλισμοί. Θα σας δείξουμε λοιπόν τώρα κάποιες διαφάνειες για να δείτε τα υδατοδρόμια που είχαν αδειοδοτηθεί την περίοδο εκείνη και λειτουργήσαν τα υδροπλάνα ώστε να καταλάβετε λίγο και το τι σημαίνει ένα υδατοδρόμιο, θα σας το αναλύσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά από πλευράς υποδομών και πόσο απλό, λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη είναι. Το κεντρικό υδατοδρόμιο, όπως σας είπα, ήταν στη Μαρίνα των Γουβιών της Κέρκυρας. Το βλέπετε στο κάτω μέρος δεξιά της διαφάνειας. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω. Εδώ βλέπετε δεξιά της Μαρίνας των Γουβιών. Βλέπετε η Μαρίνα των Γουβιών, το ξέρετε καλύτερα εσείς και από μένα, ότι είναι μια μαρίνα με πολύ μεγάλη κίνηση, έχει πολύ μεγάλο αριθμό σκαφών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα υδροπλάνα
λειτουργώντας μέσα από τη Μαρίνα των Γουδιών για 5 χρόνια και πραγματοποιώντας αρκετές πτήσεις ημερησίως, ειδικά τους θερινούς μήνες, οι πτήσεις που κάναν τα αεροπλάνα ήταν 15 έως και 20, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα. Άρα, αυτό είναι μια σαφής απόδειξη ότι τα αεροπλάνα μπορούν να συνεπάρξουν αρμονικά με σκάφη, καράβια και όλα τα υπόλοιπα μέσα που δραστηριοποιούνται σε ένα λιμάνι ή σε μια μαρίνα. Στο υδατοδρόμιο λοιπόν των Γουδιών υπήρχαν οι συγκεκριμένες πλωτές εξέδρες που βλέπετε για την πρόσβαση των υδροπλάνων. Στο χερσαίο μέρος υπήρχε αυτός ο χώρος, ένα ISOBOX, ουσιαστικά ένας λιώμενος οικίσκος, όπως απαιτεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το check-in των επιβατών και των αποσκευών τους. Και στο πίσω μέρος εδώ υπήρχε ένας χώρος που γινόταν η συντήρηση των υδροπλάνων για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην επόμενη διαφάνεια θα σας δείξουμε το υδατοδρόμιο των Παξών. Το υδατοδρόμιο των Παξών είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του πόσο απλά και με ελάχιστο κόστος μπορεί να λειτουργήσει ένα υδατοδρόμιο σε ένα νησί της χώρας μας, σε μια παραλίμνια ή παράκτια περιοχή. Και αυτό γιατί, όπως θα δείτε, δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί ούτε καν πλωτή εξέδρα. Ο προβλήτας στο λιμάνι ήταν κατάλληλος για την πρόσθεση του υδροπλάνου. Και το μόνο που τοποθετήθηκε ήταν ένα μικρό ISOBOX διαστάσεων 30-40 τετραγωνικών μέτρων για τον έλεγχο των επιβατών που σας είπα που απαιτεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Άρα λοιπόν το υδατοδρόμιο των Παξών ουσιαστικά κόστησε λιγότερο από 20.000 ευρώ και είναι ένα αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, δηλαδή μιλάμε ένα νησί το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ένα χερσαίο αεροδρόμιο, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι... Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ωραία, μια χαρά. Όλοι μας πόσο μεγάλο είναι το κόστος για να δημιουργηθεί ένα χερσαίο αεροδρόμιο, μιλάμε για κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν έρχεται το παράδειγμα του υδατοδρομίου των Παξών, που ουσιαστικά τι κάνει, αντιπαραβάλλει αυτά τα κόστη και λέει ότι με ένα ποσό της τάξης των 20.000 ευρώ μπορεί ένα υδροπλάνο 19 επιβατικών θέσεων επί μεγάλο αριθμό πτήσεων τη μέρα να εξυπηρετεί σχεδόν άριστα τις ανάγκες αυτού του νησιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω, ειδικά την εποχή που ζούμε και κατά πόσο τα κόστη και τα έργα πρέπει να είναι απόλυτα ουσίας και λειτουργικά και βιώσιμα και όχι κάτι που δεν το χρειάζεται, δεν το έχει ανάγκη ο τόπος. Το επόμενο υδατοδρόμιο είχε λειτουργήσει στη Λευκάδα, στη Μαρίνα της Λευκάδας. Και εδώ, όπως θα δείτε, μέσα στη Μαρίνα της Λευκάδας υπάρχει ο συγκεκριμένος στεγασμένος χώρος που χρησιμοποιήθηκε για το check-in των επιβατών. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, αντιστράφηκε λίγο το παράδειγμα των Παξών. Δεν χρειάστηκε να μπει λιώμενος οικίσκος για τον έλεγχο των επιβατών. Ήταν κάτι που υπήρχε και αυτό σας το δίνω σαν παράδειγμα, γιατί ανά περίπτωση και σε κάθε σημείο που σκοπεύεται να δημιουργηθεί ένα υδατοδρόμιο, πρώτα απ' όλα αυτό που κάνουμε είναι να ελέγχουμε τις υφιστάμενες υποδομές. Αν υπάρχει κατάλληλος προβλήτας στο λιμάνι, δεν υπάρχει λόγος να μπει πλωτή εξέδρα. Άρα το κόστος μειώνεται κατά 30-40.000 ευρώ και βέβαια δεν επιβαρύνεται πλέον το περιβάλλον. Αν υπάρχει στεγασμένος χώρος σε κοντινό σημείο, δεν υπάρχει λόγος να προσθεθεί λιώμενος οικίσκος. Δηλαδή, όλα αυτά δίνουν τα στοιχεία της ευελιξίας και της λειτουργικότητας ενός μέσου που είναι γι' αυτό έχει κατασκευαστεί, για να λειτουργεί έτσι. Απλά ευέλικτα και να φέρνει το αποτέλεσμα. Το επόμενο υδατοδρόμιο ήταν στην Κεφαλονιά. Βλέπετε και εδώ οι κατασκευές είναι απλές. Ακολούθησε το υδατοδρόμιο στην Ιθάκη. Βλέπετε λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο κατασκευάστηκαν, αδειοδοτήθηκαν και λειτουργήσαν υδατοδρόμια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά το υδατοδρόμιο Ιθάκης υπήρχε το υδατοδρόμιο της Ζακύνθου και εδώ, όπως θα δείτε, δεν χρειάστηκε να μπει πλωτή εξέδρα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, γινόταν η πρόσδοση του υδροπλάνου. Χρησιμοποιήθηκε ένας υφιστάμενος χώρος πάλι για το check-in των επιβατών, άρα και αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ χαμηλού κόστους υδατοδρομίου. Και το υδατοδρόμιο στην Πάτρα, στο λιμάνι της Πάτρας, το οποίο εξυπηρετούσε τη σύνδεση Πάτρας με τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και την Κέρκυρα. Και φτάνουμε και στο τελευταίο υδατοδρόμιο της περιοχής, που ήταν το υδατοδρόμιο στη Λίμνη των Ιωαννίνων, που και εδώ, όπως βλέπετε, χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες υποδομές της λίμνης και τα αεροπλάνα λειτουργούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ θα βάλω και μία ακόμα διάσταση, ουσιαστικά συμφωνώντας με τον προηγούμενο ομιλητή μου, ότι το αεροπλάνο είναι πάρα πολύ φιλικό και ως προς το περιβάλλον και η απόδειξη είναι ότι η λίμνη των Ιωαννίνων είναι περιοχή Natura 2000, που σημαίνει ότι τα στάνταρτ τα περιβαλλοντικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Και το υδροπλάνο απέδειξε κατά την περίοδο που λειτουργήσε, γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα
Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ, και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συνδρομή και την εμπειρία του Ιωνίου για την υπόλοιπη Ελλάδα που θα ακολουθήσει, ότι κατά την περίοδο που προετοιμαζόταν ο νόμος 41-46 και υπήρχαν διάφορες απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων, υπήρξαν σκέψεις και προτάσεις, και σας το λέω γιατί το γνωρίζω, μετήχα σε αυτή την επιτροπή, σαν μέλος είχα την τιμή να είμαι μέλος αυτής της επιτροπής. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες πρώτες σκέψεις από ανθρώπους που δεν γνώριζαν, και όταν δεν γνωρίζουν είναι λογικό να έχει τέτοιους προβληματισμούς, κατά πόσο τα υδροπλάνα θα πρέπει ή θα επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται σε περιοχές Natura 2000 στη χώρα μας. Ξέρουμε οι περισσότεροι, φαντάζομαι όλοι από εμάς, ότι περιοχές Natura τώρα σχεδόν είναι η μισή Ελλάδα, ειδικά είναι νησιωτική. Δηλαδή, η Παξή, για παράδειγμα, αν είχε περάσει στον νόμο και δεν επιτρεπόταν τα υδροπλάνα να λειτουργήσουν σε περιοχές Natura, δεν θα μπορούσε το υδροπλάνο να πάει στους Παξούς. Αν πούμε τώρα στους κατοίκους των Παξών, οι οποίοι είναι αυτοί που κυρίως χρησιμοποίησαν τα υδροπλάνα και έχουν άποψη και γνώμη ότι το υδροπλάνο δεν θα πηγαίνει στο νησί τους επειδή είναι Natura 2000, καταλαβαίνετε τι σε εισαγωγικά παραλογισμός θα είναι. Άρα λοιπόν η εμπειρία του Ιωνίου, γι' αυτό το τονίζω και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος της μερίδας, απέδειξε τέτοια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς καλοπροαίρετος, έχοντας παραδείγματα διεθνών μελετών που σας δείξαμε για το πόσο φιλικό είναι το υδροπλάνο στο περιβάλλον, και έχοντας και τα παραδείγματα της χώρας μας με τη λίμνη των Ιωαννίνων για 5 χρόνια χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, σίγουρα αυτή η συζήτηση σταμάτησε σε εκείνο το σημείο. Πριν συνεχίσουμε τις διαφάνειες, θα ήθελα να τονίσω και ένα τρίτο θετικό στοιχείο από την εμπειρία του Ιωνίου, που είναι πολύ χρήσιμο να σας το αναλύσω. Αφορά το θέμα της ιδιοκτησίας των υδατοδρομίων. Χαίρομαι πολύ γιατί άκουσα την εισήγηση του Περιφερειάρχη, του κ. Γαλιατσάτου, για τη βούληση που υπάρχει, ώστε τα υδατοδρόμια να αποτελούν μια περιουσία του δημοσίου και να είναι όσο το δυνατόν φιλικά στην χρήση από τους κατοίκους και τους τουρίστες των περιοχών. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό το μοντέλο και το τονίζουμε γιατί οι άδειες των υδατοδρομίων που σας δείξαμε μόλις τώρα, εκείνης της περίοδου, ανήκαν στην ιδιοκτησία της ιδιωτικής εταιρείας RC Lines, όπως ήταν το όνομά της, με αποτέλεσμα όταν η εταιρεία σταμάτησε τη λειτουργία της το 2008 να χαθούν και αυτές οι άδειες. Αν λοιπόν οι άδειες των υδατοδρομίων ανήκουν σε ιδιωτική εταιρεία, σε ιδιώτη, υπάρχει πάντα ο επιχειρηματικός κίνδυνος η ιδιωτική εταιρεία να αναστείλει τη λειτουργία της. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι άδειες είτε θα χαθούν, όπως έγινε το 2008 με την περίπτωση της RC Lines, είτε ακόμη και αν ο ιδιώτης έχει συμφωνήσει να τις μεταβιβάσει στο κατατόπους λιμενικά ταμεία, το προβλέπει αυτό σαν δυνατότητα ο νόμος 41-46, επί της ουσίας οι άδειες πρέπει να επανεκδοθούν, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου, η διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται να ξεκινήσει από την αρχή. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για μια νέα αδειοδότηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, καταλαβαίνουμε όλοι, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες υδροπλάνων, καθώς δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες τους πτήσεις προς τα συγκεκριμένα υδατοδρόμια, αν έχουν χαθεί οι άδειες, για αυτό το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι οι άδειες να μεταβεβαστούν στα λιμενικά ταμεία που είναι και οι φορείς διαχείρισης των λιμένων. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, συμφωνούμε απόλυτα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καλιατσάτο, ότι είναι πολύ σημαντικό η άδεια κάθε υδατοδρομίου να ανήκει στην αρμόδια τοπική αρχή, είτε το λιμενικό ταμείο ή οργανισμό λιμένος ή δήμος αντίστοιχα, ή δήμο, προκειμένου αφενός να εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα της ισχύως της, να μην υπάρχει ο κίνδυνος να κλείσει το υδατοδρόμιο, και επιπρόσθετα η τοπική αρχή ως ιδιοκτήτης της άδειας θα έχει και τον εποπτικό ρόλο ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών του υδατοδρομίου. Κλείνοντας λοιπόν τα θετικά στοιχεία της εμπειρίας του Ιωνίου από την πρώτη φάση, θα περάσω στη δεύτερη φάση της εμπειρίας, που ουσιαστικά είναι η περίοδος μετά την ψήφιση του νόμου 41-46 που έγινε τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και την αδειοδότηση του υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Η αλήθεια είναι, και με κάλυψε πλήρως ο κύριος Ανδριώτης με την αναφορά του, ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις, ήταν μια μεγάλη χρονική περίοδος. Βέβαια, εγώ θα το ανέφερα και σαν το τίμημα που ουσιαστικά κλήθηκε να πληρώσει ο Όλκε, σαν πρωτοπόρο σε αυτή την προσπάθεια, γιατί κάθε ξεκίνημα έχει και τις δυσκολίες του. Εγώ πραγματικά δεν το θεωρώ χαμένο χρόνο αυτό, αν και φαίνεται ότι είναι. Το θεωρώ σαν ένα χρόνο επένδυσης, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πλέον έχοντας συγκεκριμένη άποψη
αφού μετήχαν σε όλες τις διαδικασίες οι αρμόδιες υπηρεσίες που έλεξαν τα εγχειρίδια, η Επιτροπή Διαδρομίων που ο παρόν ο κύριος Σφακιανάκης μας θυμά, γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη γνώση και εμπειρία στον αεροπορικό χώρο και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή πιστεύουμε ότι άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, και απλά να αναφέρω εδώ πέρα ότι ο κύριος Σφακιανάκης είναι αεροπόρος, πήγε στην Ιταλία, στη Λίμνη Κόμο, εκπαιδεύτηκε πάνω στο υδροπλάνο. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι άνθρωποι που έρχονται να κρίνουν και να ελέγξουν και να εγκρίνουν αιτήματα, να γνωρίζουν πάρα πολύ το αντικείμενο. Άρα λοιπόν λέω ότι αυτή η περίοδος που χρησιμοποιήθηκε για να διοδοτηθεί το υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, η εμπειρία που μετέδωσε σε όλα τα μέλη αλλά και σε εμάς τους ίδιους, είναι ο οδηγός για να ακολουθήσουν τα επόμενα υδατοδρόμια σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εμείς σαν εταιρεία εκείνη την περίοδο που είχαμε κληθεί ως τεχνική σύμβουλη του ΟΛΚΕ να διεκπαιρεώσουμε τη διαδικασία διοδότησης, συνεργαστήκαμε στενά με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια των ελέγχων μέχρι την τελική χορήγηση της άδειας. Συμμετείχαμε σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στα Υπουργεία, όπου αποσαφηνίστηκαν σημαντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω τα ζητήματα με τους θαλασσοδιαδρόμους αλλά και με τα εγχειρίδια του υδατοδρομίου. Οι πιλότοι της εταιρείας μας σε αυτές τις συναντήσεις, τις σκέψεις, ενημέρωναν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υδροπλάνων, παρουσίασαν βίντεο με πτήση των υδροπλάνων, το οποίο θα σας το δείξω, νομίζω είναι χρήσιμο να το δείτε, 7-8 λεπτά, γιατί δείχνει το βίντεο αυτό, στο βίντεο αυτό μάλλον αποτυπώνεται η ευελιξία του μέσου, ο χρόνος που απαιτείται για να προσθαλασσωθεί, καθώς και η απαιτούμενη διανυόμενη απόσταση επί της θάλασσας, και όλα αυτά τα εξειδικευμένα στοιχεία βοήθησαν ουσιαστικά στο να αρθούν αρκετοί προβληματισμοί για την επιλογή του κεντρικού και των εναλλακτικών σημείων προσθαλάσσωσης και βέβαια θέματα άλλα που αφορούσαν διαδικαστικά ζητήματα των εγχειριδίων. Μετά την έγκριση των εγχειριδίων και του τεχνικού φακέλου, σαν εταιρεία είχαμε επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή Υδατοδρομίων που διενήργησε την τελική επιθεώρηση στο λιμάνι της Κέρκυρας και πλέον ξέρουμε όλοι πολύ περισσότερο ποιες είναι οι απαιτήσεις και σίγουρα τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Να σας δείξουμε λοιπόν τώρα αυτό το βίντεο με τα υδροπλάνα, είναι νομίζω χρήσιμο να δούμε, γιατί περιλαμβάνει και πλάνα αρκετά από την περίοδο του Ιωνίου του 2004-2008, πτήσεις από την Μαρίνα των Βουβιών προς άλλους προορισμούς, και να δείτε λίγο και κάποια χαρακτηριστικά των υδροπλάνων. Το συγκεκριμένο υδροπλάνο είναι καναδικής κατασκευής, το τύπος το ονομάζεται Twin Otter. Ακολουθεί και ένα νέο υδροπλάνο που θα βγει σε παραγωγή τον επόμενο χρόνο, που είναι ευρωπαϊκό, γερμανικής κατασκευής, είναι το Sea Star της Dornier. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική προσθήκη στη βιομηχανία των υδροπλάνων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χατζιανδρώνη, το Φώτη, που είναι νέος εταίρος στην εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια. Μας θυμάται ότι ήρθε μαζί μας, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, γιατί είναι και αυτός άνθρωπος αεροπορίας, είναι αεροναυτικός, γνωρίζει σε βάθος τα θέματα. Η εταιρεία του έχει πάρει την αποκλειστική αντιπροσωπεία του Sea Star Dornier και πραγματικά όλο αυτό θα βοηθήσει την περαιτέρω προσπάθεια για την βιομηχανία των υδροπλάνων στη χώρα μας. Βλέπουμε λοιπόν το υδροπλάνο κατά τη φάση της αποθαλάσσωσης. Ο χρόνος και ο χώρος που απαιτείται, θα το δείτε και στη συνέχεια, είναι ελάχιστος, ώστε το υδροπλάνο να ολοκληρώσει αυτές τις φάσεις του. Να πάρουμε λίγο μουσική. Όχι. Για να έχετε ένα διάλειμμα από τον τόνο της ομιλίας. Αρκετοί από εσάς γνωρίζω ότι έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το υδροπλάνο και έχετε άποψη. Χάρηκα που και ο Περιφερειάρχης Υπουργός Καλιατσάτος με ενημέρωσε σε μια προηγούμενη συζήτησή μας ότι έχει πετάξει και ο ίδιος. Εδώ βλέπετε το υδροπλάνο στον χώρο της Μαρίνας των Βουβιών. Βλέπετε πόσο ευέλικτο είναι, πόσο εύκολα κινείται. Το ότι έχει δύο κινητήρες του δίνει το δικαίωμα, τη δυνατότητα να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι και συναρμόδια, οι συναρμόδιες μας. Το στοιχείο της ασφάλειας, αλλά γνωρίζετε
Όλο αυτό να είναι ασφαλισμένα τα δεδομένα, όλο αυτό το κόστο για να τα φέρει μια επιχείρηση, και θέλω να σα μιλάω απόλυτα ειλικρινά, γιατί είναι εύκολο να σα πω ότι μην ανησυχείτε, το επόμενο διάστημα να έρθουν τα δεδομένα. Για να έρθουν τα δεδομένα, δεν μπορούν να έρθουν τα δεδομένα και να κάθονται εδώ χωρί να υπάρχουν τα δρόμια, γιατί δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν με πτήσει το πρόγραμμα του. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει το εύκολο, γιατί το θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολο πλέον, να δημιουργηθούν τα δρόμια
ήδη το είχαμε κάνει, υπάρχει το προηγούμενο, δηλαδή δεν νοείται να υπήρχαν πεζοδρόμια σε όλο το Ιόνιο το 2004. Και τώρα το 2015, πηγαίνουμε στο νομοθετικό πλαίσιο με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, να συζητάμε αν θα μπορέσουμε να πεζοδρομηθούν τα πεζοδρόμια στα νησιά του Ιωνίου και στην Πάτρα και στη λίμνη των Ιωαννίνων, ώστε τουλάχιστον να φτιαχτεί ένα περιφερειακό δίκτυο στο Ιόνιο, αφού υπάρχει εμπειρία αυτή η προηγούμενη, θα πρέπει πάντα το Ιόνιο να ξεκινήσει, ώστε να ακολουθήσουν και άλλε νησιωτικέ περιοχέ. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα διοδοτηθούν τα πεζοδρόμια στην περιοχή του Ιωνίου και έρθουν τα αεροπλάνα και ξεκινήσει αυτή η δραστηριότητα, τόσο πιο γρήγορα θα βοηθηθούν και οι άλλε περιοχέ τη χώρα μα, όπω είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυπριακέ, που και αυτά πραγματικά θέλουν να δουν τα δεδομένα στη λειτουργία. Μπορούν να δώσουν λύσεις σε αυτό το κομμάτι, σημαντική λύση,
Κέρκυρα με τις στρατηγικές που έχει στα Ιόνια μπορεί να δώσει και την ύλη και όφηση και προς το εξωτερικό και προς τη μεριά της Ιταλίας, η οποία πάρα πολύ έντονα θα πάει με το Ιβάνα και τα υποστηρίζει και τα βοηθάει, αλλά και προς τα βόρεια, μέχρι τη Βόρεια Αδριατική και φτάνοντας μέχρι το Μαυροβούνιο, την Κροατία και το Σπλίτ. Άρα είναι πολλαπλώς ωφέλιμο για την περιοχή η διαδόση αυτή που έγινε, ωστόσο από τα προφανή βεβαίως που είπατε και πρόεδρε, στα οποία συμφωνώ και παυξάνω, αλλά πιστεύω ότι θα βρεθούν και άλλοι δρόμοι. Με τη χρήση, με την έναρξη χρήσης, θα βρεθούν και άλλοι δρόμοι που πιθανώς κανένας από όλους μας δεν έχει ακόμα φανταστεί. Θα βγουν πράγματα δηλαδή ωραία τα οποία δεν έχουν φανταστεί. Να πω όμως εδώ ότι ένα υδατοδρόμιο, και ευχαριστώ κύριε Κόβα που είπατε ότι ένα υδροπλάνο είναι κανένα, αλλά αποκλείστε να σας πω ότι ένα υδατοδρόμιο είναι κανένα. Χρειαζόμαστε κι άλλα υδατοδρόμια. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο υδατοδρομίων. Έξυπνα σχεδιασμένο, στρατηγικά στηρίζει. Άρα, και στο σχεδιασμό σας, κύριε Πρόεδρε και κύριε Περιφερειάρχη, παρακαλώ βάλετε και τα ad hoc υδατοδρόμια που θα βοηθήσουν πολύ την περιοχή και θα δώσουν και αυτά τη δική τους όθηση ακόμη και σε μέρη που δεν έχουν φανταστεί ακόμα. Θα ήθελα επίσης να πω λίγο ότι η ελληνική ΥΠΑ, η οποία έχει την κυριορυθμία να εμπλέκεται στο θέμα των υδατοδρομίων σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Είναι το πρώτο κομμάτι της αδειοδότησης των υδατοδρομίων, το οποίο ζήσαμε εδώ και στην Κέρκυρα και θα ζήσουν και σε άλλα σημεία. Είναι το δεύτερο κομμάτι, όταν πραγματικά έρθουν μέσα, δηλαδή όταν έρθουν τα ίδια τα αεροπλάνα να δουλέψουν. Και εκεί πάλι μπαίνει η ΥΠΑ για να δώσει τις ανάλογες κατευθύνσεις, ανάλογες κανόνες, το οποίο βέβαια πια εξαρτάται πάρα πολύ και από το συγκεκριμένο μέσο το οποίο έχει και τη χρήση του για να κάνουμε. Χωρίς να αλλάζει όμως κάτι βασικά στο υδατοδρόμιο, να το διευκρινίσω αυτό για να μην φανταστούμε ότι θα αλλάξει κάτι φυσικά στο υδατοδρόμιο και άρα θα δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Αλλά δεν είναι όλη αυτή η κατάσταση. Και τρίτο και τελευταίο βέβαια μπαίνουμε στο oversight, δηλαδή στην συνεχή, στο συνεχή έλεγχο της λειτουργίας των υδροπλάνων και των υδατοδρομίων, αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού των αερομεταφορών. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολλά κομμάτια. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε κι εμείς την εμπειρία που έπρεπε να έχουμε, διότι ως χώρα για πολλά χρόνια τα αεροπλάνα δεν δουλεύαν εδώ, παρόλο που είχαν ξεκινήσει και είχαν δουλέψει πολλά χρόνια πριν στον χώρο μας, συνεργαστήκαμε με την Ιταλία και με τον Καναδά, ζητώντας και παίρνοντας πολύ τεχνογνωσία σε πολλά πράγματα και στο υδατοδρόμιο και στη συντήρηση των υδροπλάνων και σε προβλήματα τα οποία μπορούν να βγουν, αλλά και στο πώς στείνονται κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλη βοήθεια από τις δύο αυτές χώρες. Τις αναφέρω συγκεκριμένα γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ, περισσότερο βέβαια ο Καναδάς, γιατί ο Καναδάς έχει περισσότερη εμπειρία σε επαγγελματική κρίση υδατοδρομιών. Η Ιταλία δουλεύει περισσότερο σε ερασιτεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αδειοδότησης πιλότων. Και θέλω να πω δύο, χωρίς να σας κουράσω, να πω δύο βασικά συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από αυτή τη συνεργασία. Το πρώτο είναι ότι δεν παρουσιάζουν τα υδροπλάνα μεγάλα προβλήματα ούτε στη λειτουργία τους ούτε στη συντήρησή τους. Δηλαδή έρχομαι να συμφωνήσω και να επαυξήσω το αυτό που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές μέσο. Δεν παρουσιάζεται ιστορικό βλαβών, δεν παρουσιάζεται ιστορικό περίοδο πραγμάτων. Η ευελιξία που το διακρίνει του δίνει τη δυνατότητα να κινείται πάρα πολύ ανεξάρτητα και αυτό για ένα ειδικό μέσο είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και το ποσοστό ατυχημάτων ή βλαβών ή incidents, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό, σε σημείο που όταν το πρώτο είδαμε στην ΥΠΑ, δεν το πιστεύαμε. Δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει ένα ειδικό μέσο με τόσο μικρό ποσοστό έλλειψης βλαβών και έλλειψης περιστατικών. Και επίσης, μας προβλημάτισε το θέμα της θάλασσας. Διότι η θάλασσα είναι ένα διαβρωτικό υλικό, το οποίο διαβρώνει όλα τα πράγματα στα οποία έρχεται σε επαφή. Και αναρωτηθήκαμε τι επίπεδο θα μπορούσε να έχει στα αεροπλάνα, στις μηχανές κτλ.
Και εκεί χρειάζεται να αντλήσουμε και την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε από τη χρήση στη χώρα μας, αλλά και από τις άλλες χώρες. Εκεί μιλήσαμε και λίγο με τη Μάλτα. Δεν βρήκαμε ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από κάποια μικροπρόσθετα πράγματα που πρέπει να γίνονται με κλεισίματα των αεροπλάνων κτλ. Τα οποία όμως η εταιρεία η οποία θα τα χρησιμοποιήσει θα το κάνει και βεβαίως και εμείς θα επιβλέψουμε ότι θα γίνεται. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ασφαλές μέσο, μας δίνει μεγάλη εμπιστοσύνη. Και τελευταίο πάνω στο κομμάτι αυτό, ήθελα να πω και να συμπληρώσω, χωρίς σε καμία περίπτωση να εμπλακώ στα θέματα τα περιβαλλοντικά που ο κ. Χορδίδης ανέπτυξε, να πω την εμπειρία μου από τη Λίμνη Κόμο. Στη Λίμνη Κόμο, λοιπόν, το υδροπλάνο στεκόταν στην άκρη στο τόπο, ένα σωρό πάπιες ήταν γύρω-γύρω και κάποιοι σταθούσαν πάνω στο υδροπλάνο. Όταν συζούσαν αρμονικότατα. Αρμονικότερα από πολλούς γάμους ανθρώπων. Όταν το αεροπλάνο πήρε μπροστά ο Έλκας, οι πάπιες κάνανε στην άκρη, το αεροπλάνο απογειώθηκε και οι πάπιες ξαναπήραν τη θέση τους πάνω στον τόπο. Στην προσγείωση δε, πάρα πολλές πάπιες ήταν δίπλα στο αεροπλάνο και το συναγωνιζόντουσαν σε ταχύτητα και στο πόσο γρήγορα πάνε. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση, αλλά δείχνει πόσο όμορφα, αρμονικά μπαίνει μέσα στο περιβάλλον το αεροπλάνο και δεν ενοχλεί το περιβάλλον, διότι τελικά ένα μέτρο της οικολογικότητας ενός πράγματος είναι το πόσο αρμονικά δίνει με το περιβάλλον και όταν η ίδια η φύση το αποδέχεται, εμείς έχουμε λίγα πράγματα να πούμε και βέβαια η επιστήμη μπαίνει για πιο λεπτομέρειες. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ περισσότερο, γιατί είναι και η ώρα του καφέ και το πρόεδρο να βάλετε πριν το καφέ για να... αλλά να πω ότι όταν ξεκίνησα να έρθω εδώ στην Κέρκυρα για να κάνουμε την αντιοδότηση, οι συνεργάτες μου οι οποίοι ασχολούνται στην ΗΠΑ με το μουσείο της ΗΠΑ, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της ΗΠΑ που μαζεύει όλο το αεροπορικό υλικό της χώρας από όταν δημιουργήθηκε η ΗΠΑ στην Ελλάδα και η αεροπορία, έκπληκτοι μου είπαν, μα τι πας να κάνεις εκεί, είναι τεράστιο λάθος, μην πηγαίνεις. Τρομοκρατήθηκα κύριε Πρόεδρε, δεν ήξερα για ποιο λόγο μου το λένε. Αλλά όπως θα δείτε, ο λόγος για τον οποίο μου το λέγανε ήταν γιατί είδα το δρόμιο υπάρχει στην Κέρκυρα από πριν το 1930 και δεν έχει καταργηθεί ποτέ. Συνεπώς, κάναμε πρόσθετα μια δουλειά κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει, έχετε δύο είδα το δρόμιο τώρα, αλλά υπάρχει ένα και το οποίο είναι μαζί με το Φάληρο τα πρώτα δύο υδατοδρόμια που αδειοδοτήθηκαν και λειτουργήσαν στην Ελλάδα. Και λειτουργήσαν για πολλά χρόνια. Διεκόπη λειτουργία τους με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν καταργήθηκαν ποτέ, οι νόμοι αυτοί υπάρχουν. Είναι παλιά βασιλικά διατάγματα. Και σας καλώ να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν, γιατί συνήθως στο παρελθόν σχεδιάζει το μέλλον. Ναυτικοί αερολιμένες λοιπόν στην Ελλάδα μεταξύ του 24 και του 40, το 40 με τον πόλεμο διεκόπη λιγάκι βία η ανάπτυξη της αεροπορίας στην Ελλάδα και χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια να φτάσουν ξανά στο 48-49 για να προχωρήσουν. Αυτό είναι το 1926, φωτογραφία του 1926. Οι πρώτες δημόσιες μεταφορές στην Ελλάδα. Μέσα. Πάντως οι επιβάτες ήταν κλειστοί, ήταν σε κλειστό χώρο. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το Καλκούτα το οποίο προσταλασσώνεται στο ναυτικό αερολιμένα Κέρκυρας στο Θεάκιο. Άρα είχαμε εδώ το δρόμο.
Επικαιροποίηση κάναμε, κύριε Βλούμα. Εδώ είναι ένα φυλάδιο της Βασιλικής ΚΕΛΕΜ του 1924. Δεν αναφέρεται κάτι για την Ελλάδα, αλλά αναφέρεται σε άλλα κομμάτια, είναι και αυτή πολύ παλιά εταιρεία. Σε κάποια άλλα που έχουμε βρει, αναφέρεται και η χώρα μας. Σε ένα Short Empire S23, εικόνες από τις κουκέντες για να ξεκουράζεται το πλήρωμα, γιατί κρατούσαν αρκετές ώρες τότε τα δρομολόγια, και εδώ κάτω η παρασκευή του γεύματος, γιατί προσφέρεται και γεύμα μέσα στα αεροπλάνα. Και εδώ γίνεται η παρασκευή ζεστού γεύματος μέσα στα αεροπλάνα. Και μάλιστα όχι catering. Φαντάζομαι ότι ήταν και αρκετά ικανοί οι μάγειρες αυτοί, διότι φαντάζομαι αντιστοιχώ αντισκυκυλόμενοι με τους μάγειρες των πλοίων, οι οποίοι είναι πιθανότατοι. Εδώ πέρα έχω κάποια διαφημιστικά της Αρεσπρέσο Ιταλιάνα, είναι του έτους 1924, όπου αναφέρεται η κρίση Κρήτης για Αθήνα, Ισταμπόλ, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, και εδώ πέρα έχει το ωράριο το Πριμαδαρίλιο, δηλαδή το Εαρινό. Εδώ είναι διαφήμιση από την εφημερίδα του 29, όπου δισεβδομαδιαία ένα αέριο συγκοινωνία, μεταξύ αυτή είναι πάτρες και πρίδες. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, οι πάτρες ήταν οι κατοδρόμοι. Δεν είχαν άλλο. Γαλλία, 1924. Και πάω στις πρώτες υδροσκάλες. 1929. Έρχεται λοιπόν ένας νόμος να περισυστάσει ως υπηρεσία συγκοινωνιακών ναυτικών αερολιμένων παρά το Υπουργείο των Ναυτικών. Φτιάχνεται για πρώτη φορά λοιπόν μια υπηρεσία για τους υδρολιμένες, και πού φτιάχνεται? Μέσα στο Υπουργείο Ναυτικών, δηλαδή καθαρά ναυτικό πράγμα, και ιδρύεται αυτό λοιπόν για να δουλέψει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο στη συνέχεια του. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ έχουμε την ανάθεση της υπηρεσίας ναυτικών αερολιμένων στην Διεύθυνση Υδρογραφίας του Υπουργείου Ναυτικών. Εκεί έγινε και πάρα πολύ δουλειά υδρογραφική, πολύ σημαντική, και πανευρωπαϊκά θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η διαφήμιση. Και εδώ έχουμε τον ορισμό των αερολιμένων για τον κανονισμό της ενεργειακής κυκλοφορίας. Εδώ λοιπόν αναφέρεται καθαρά και μιλάει για πάσα στερεά ή υδάτινη επιφάνεια χρησιμοποιούμενη μόνο για την άφηξη αναχώρησης αεροσκαφών. Άρα από τότε δίνει το δικαίωμα να προσφαλάσσονται αεροσκάφη και να αποθαλασσώνται. Επίσης εδώ, όπως θα δείτε, μιλάει για αεροτιμές που διακρίνονται σε κερσαίους, ναυτικούς, αλλά και δυτικούς. Είτε παρέχοντας μέσα προς εδαφίσους και προς υδατώσεως. Εδώ πέρα είναι το πρώτο διάταγμα το 36 που ιδρύονται πια οι πρώτοι θαλάσσιοι υδρολιμένες, αερολιμένες, δεν ξέρω πώς να το πω ειλικρινά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ιδρύεται στο ναυτικό Σταλίρου, αλλά και στον ναυτικό Τυχείας. Είναι οι πρώτοι υδρολιμένες που ιδρύονται. Ήδη έτος 1936. Ένα ακόμα διάταγμα που επίσης αναφέρεται εδώ στην Κέντρια Διευθυνσιών Μέσου, για τη δύο πρώτη ναυτική αερολιμένα στο Μέσο Αμερικά και πάλι ο υπήρχαν και άλλα. Ευχαριστώ που το είπατε. Αν το δείτε, πραγματικά δημιουργείται ένα δίκτυο με πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς, διότι ξεκίναγε μια δουλειά και ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος βεβαίως ανεκόπη βία λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, είχαν καλύψει πολλά. Έκπληκτα πολλά πράγματα και σε μεγάλη έκταση σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εγώ θέλησα να σταθώ λίγο εδώ στην περιοχή, επειδή και εγώ έρθει πλάι και ήταν από τους πρώτους μαζί με το Φαλίου.
παγίδα του ναυτικού αερολιμένου Σμαλίου. Αυτός είναι από ψηλά ο ναυτικός αερολιμένου Σμαλίου. Με κύριε Κόβα, εδώ έχει μια ανάλογη κατασκευή, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Τα αεροπλάνα παραμένουν απλά υπηρετικά μέσα, δεν χρειάζονται πολλά, δεν χρειάζονται μεγάλη υποδομή, μεγάλα έξοδα εγκατάσταση, δεν χρειάζονται μεγάλα έξοδα συντήρησης. Και βλέπετε πόσο απλό είναι η πλωτή εξέδρα ώστε να πιάσει το αεροπλάνο. Εδώ υπάρχει ένα αεροπλάνο τύπου Μαρκέτη, είναι ιταλικό και ετοιμάζεται να προσαρμοστεί στο Πάλιρο και τις εποχές. Αυτή είναι μια ιστορική φωτογραφία, ο Υπουργός Αεροπορίας κ. Σκηνάς, στο ναυτικό αεροπλάνο Αφαλήρου, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Κέρκυρα, με αεροπλάνο της εταιρείας Αεροσπρέσο Ιταλιάνα, έκανε την πτήση Πάλιρο Κέρκυρα. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο κ. Σκηνάς. Εδώ έχουμε τον σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων της εταιρείας ΣΕΛ, εδώ πέρα, στο ναυτικό αερολιμένο Αφαλήρου, 1934. Για τον ανεφοδιασμό με καύσιμο είχε γίνει και κάποιος σταθμός ανεφοδιασμού. Ο διοικητής του αερολιμένου Αφαλήρου, κ. Συνεκοσίας, με τα παιδιά του σε φωτογραφία του 1933. Εδώ είναι η ίδρυση του ναυτικού αερολιμένου Σφαιακίου Γιώργου Κέρκυρας, 1932-29 Φεβρουαρίου του 1932, ο πρώτος μεγαλύτερος πρόεδρος της ΑΕΝΑΣ. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο τύπου ΚΑΜΣ του 1926. Δεν θυμάμαι η φωτογραφία της και στο Μάλλον Βουλή. Και εδώ έχουμε ένα αεροπλάνο τύπου ΣΟΠΚΕΝ της αγγλικής εταιρείας Imperial Airways, προσδεδεμένο στα ειδικά συνάδελφα με φόντο το κάστρο. Παρατηρήστε ότι είναι αρκετά μεγάλο το αεροπλάνο και τετρακινητήριο και με μεγάλους κινητήρες πάνω από την Τουρκία. Κέρκυρα, 1928. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα το μέρος, εγώ αναγνωρίζω τα ποιητικά μέσα. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο που σορκέ της αγγλικής εταιρείας Imperial, που χρησιμοποιήσω αυτά τα συγκεκριμένα, προσδεδεμένο στον Άγιο Νικόλα. Έχω κάνει επιλογή των φωτογραφιών που είχα για την Κέρκυρα και θα σας κάνω... Και θα σας κάνω... Θα σας αφήσω και πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να επιθέσετε κάποια πόδια. Και εδώ μια άλλη φωτογραφία του ναυτικού αερολιμένα Κέρκυρας, στα Βουλιά, όπου παίρνετε καθαρά και το σήμα για να βλέπουν τα αεροσκά που προσεγγίζουν. Κέρκυρας. Οι εγκαταστάσεις του ναυτικού αερολιμένα Θεατρίου Κέρκυρας, όπου μπορούμε να δούμε και το υπόστοιχο συντήρησης. Ήταν τόση η κρίση που είχε γίνει και υπόστοιχο συντήρησης που γινότανε και μια ελαφριά βεβαίως συντήρηση. Εδώ. Σοβαρά. Μάλιστα, εγώ δεν το ήξερα, δεν ξέρω καλά την περιοχή. Αλλά αυτό που βλέπετε είναι υπόστοιχο συντήρησης που σημαίνει ότι γινόταν αρκετή κρίση, γιατί πρέπει να κάνεις αρκετή κρίση και μετά χρειάζεσαι να κάνεις και κάποια ελαφριά συντήρηση. Κάποιο line maintenance, όπως το λέμε στη σημερινή γλώσσα βέβαια, που σημαίνει όμως ότι και αυτό είχε προβλεφθεί και γινόταν και εκείνη την εποχή. Ποιο σημείο τα Βουλιά. Παλιά φωτογραφία, άλλο φωτογραφία έχει πάρθει από το πλάνο που βλέπετε. Και βέβαια εσείς αναγνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα την περιοχή. Να λοιπόν πώς γινόταν, κύριε Κόβα, η αποβίβαση των επιβατών εκείνη την εποχή. Καθόλου άσχημα θα έλεγα. Μια χαρά. Εδώ έχει προσγειωθεί ένα της γαλλικής Air France είναι αυτό. Ήταν και από το registration του γαλλικό. Και οι βάρκες έχουν επιπλευρίσει και φέρουν τον κόσμο και τον βγάζουν στην Αθήνα. Είχε πελατεία.
ήταν αρκετά καλά οργανωμένο, όπως βλέπετε, γιατί οι βάρκες πλησιάζαν, φέραν τον κόσμο αντίστοιχα, όπως γινόταν, φαντάζομαι, και με τα πλοία τότε που ήταν εκεί. Και μια χαρά ο κόσμος περνάγαινε και γινόταν σαν το δρομολόγιο. Αυτό είναι από την κυρία Λασκαρίς. Και μετά από όλα αυτά, με μια μικρή διακοπή κάποιων χρόνων, καταλήξαμε στο Δουινότερο του Παλίρου, που περισσότερα σας έδειξε ο κύριος Ντόβας, και ήταν μια καινούργια αρχή από μερικά χρόνια, και τώρα πιστεύω να κάνουμε μια πολύ μεγάλη και δυνατή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Συγγνώμη για την παρέμβαση εκτός σειράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.